Γεια σας, Sparkybuster εδώ και σήμερα, όπως θα έχετε παρατηρήσει όλοι, σας έχει βγει το Mega Night Challenge. Να το, 12-1, θα πεις πως και έτσι, wow, εγώ δεν μπορώ, έχω κάνει 3, 4, 5, 7, 8, 9 νίκες, αλλά δεν το έχω πάρει. Λοιπόν, το μαγικό deck είναι αυτό εδώ, το συγκεκριμένο λοιπόν, ξέρεστε κάποιος μάγκες εδώ πέρα. Λοιπόν, τελευταία, προτελευταία κλπ κλπ κλπ. Καλό deck, πάρα πολύ καλό deck. Θα πεις πως θα κατάφερες, έκανα άμα θυμάμαι καλά 4-5 συνεχόμενες νίκες στην αρχή, μετά έχασα μία φορά και απλά πήρα σερί όλα τα υπόλοιπα. Απλό challenge, εντάξει, δεν είναι τόσο δύσκολο, αρκεί να καταλάβεις ότι όλοι χρησιμοποιούν το Mega Knight και αυτό είναι και πλεονέκτημα, γιατί ξέρεις τη μία από τις 8 κάρτες που θα έχει που είναι και πιο βαριά και ξέρεις πως να την καουντάρεις, δηλαδή με έναν Inferno Dragon, με ένα Ice Golem και ένα Mega Minion, με Bats, με Pekka που το Pekka είναι η καλύτερη άμυνα προσωπικά για μένα. Αλλά ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να τον κάνεις counter και ένας από αυτούς δεν είναι αυτό το deck, συγγνώμη, είναι και το deck που σας έδειξα εδώ. Αυτό εδώ, τα αριστερά. Εντάξει, καλό, πολύ καλό deck. Βάζεις την Bandit για να σκοτώσεις κάποιον πιθανό Electro Wizard, οτιδήποτε για να καθαρίσεις τα μικρά. Ζάπια, Minion, χορτά και δεν συνάντησα κανένα. Στην προηγούμενη φορά που ήταν και το free συνάντησα, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Και ναι, τόσο απλά τα πράγματα. Για πάμε να τον πάρουμε. Ναι, Mega Knight Unlocked, χαίρομαι. Μια screen χρειάζεται για να μνήσεις. Και πάμε να ανοίξουμε το 12-1 chest. Βασικά να το δούμε. Info, ναι, μπλα 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 μπλα. Μπλα 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 μπλα. Καλό damage, καλό range, hit speed καλό. Εντάξει, καλή κάρτα. Πιθανώς είναι και το νέο meta που θα βγει μελλοντικά. Αλλά πριν το chest, εννοείται, πάμε να δούμε. Αυτή η μάχη δεν αξίζει και πολλά να τη δούμε. Αξίζει όμως να δούμε αυτή. Για πάμε να τη ρίξουμε μια μάτια. Λοιπόν, όπως σας έδειξα όσοι με ακολουθούν στο Facebook, στη σελίδα Clash Royale Chris, τέλος πάντων, όσοι το είδατε από εκεί πέρα το post που ανέβασα, είπα ότι θα σας δείξω gameplay. Λοιπόν, ποιο είναι το σκεπτικό του deck? Bandit στην αρχή για chip damage, για να πάρει το tower, και έχει το Pekka και το Mega Knight για να καουντάρει τα δικά του Pekka ή Mega Knight, γιατί πιο πολύ τώρα πλέον κατάλαβαν ότι ο Mega Knight καουντάρεται πάρα πολύ εύκολα από το Pekka. Και ναι, εγώ το είχα καταλάβει από την αρχή, από την ώρα που είναι splash damage δεν μπορεί να κάνει χίλια damage με ένα χτύπημα, προφανώς και δεν μπορεί να το καουντάρει ένα Pekka. Ωραία, το Pekka από πίσω. Έχουμε μία, τουλάχιστον εγώ έχω το πλεονέκτημα στην επίθεση. Το Mega Minion κάνει κάποια δουλειά, ο Hog από αριστερά και σκέφτομαι Electro Wizard για να χτυπήσει και το Hog και το Pekka, αλλά δεν λειτουργήσε έτσι όπως το θέλω. Ποιο είναι το σκεπτικό του deck τώρα? Δείτε, ταυτόχρονη επίδεση. Αυτό είναι το καλύτερο, έτσι λειτουργεί και το άλλο μου, το deck που παίζω στο Ladder, το Pekka 3 Musketeers Double Prince. Δείτε, Electro Wizard χτυπάει το Pekka, το Ice Golem χτυπάει. Τουλάχιστον έκανε τάνκαρη λίγο την Bandit, την Bandit πάλι επίσης χτυπάει και απλά χαμογελάει και λέω ωραία, πάμε για το, 12, για το 11-1, συγγνώμη, αυτή είναι η πρώτη τελευταία μάχη. Όπως βλέπετε το damage είναι απλά υπεραρκετό και σκέφτομαι τώρα, λες να παράτσεις, δεν λες, και λέω άντε ας παίξω κανονικά, δεν ήξερα ότι είχε full elixir, τώρα το βλέπω αυτή τη στιγμή. Και σκέφτομαι, α, εντάξει, ωραία, πες να το παράτσι, για πάμε να κάνουμε ένα θεαματικό σου, τον αμολάω μια στη μέση. Wow. Πόσο τέλειο είναι να τελειώνεις μάχης με αυτό, με το jump, είναι απλά υπέροχο. Απλά υπέροχο. Και το 3-0, thanks. Εννοείται τα κομφετί που βλέπετε είναι από 5-6 άτομα από την κλάμ που με ενθαρρύνανε συνεχώς. Στο challenge. Πάμε να δούμε και την τελευταία μάχη που είναι πιστεύω πιο ενδιαφέρουσα. Τουλάχιστον είχε κόντρο, όπως βλέπετε δεν είναι 3-0, είναι 1-0, που σημαίνει ότι ο φιλαράκι ήσουν κοντά, ήταν καλό ματς. Και όπως βλέπετε η αρχή μου είναι απλά απέσια, 2 spells και 2 7 elixir κάρτες. Με μια αντιπίθεση hog από αριστερά, ξέρω εγώ,
Έχω και μείνω, χωρίς απλά. Εντάξει, θα τα είχα βάψει. Και όπως βλέπετε, Inferno Dragon, Night Witch που δεν μπορεί να κάνει και πολλά αυτή τη στιγμή και απλά ναι. Lightning Spell. Η Bandit χτυπάει καλά. Και λέω τώρα τι να κάνει, Size Golem, το κλασικό για την άμυνα, για να αφήσει το Tower να κάνει δουλειά. Mega Minion. Σκοτώνει τον Inferno, ηλέκτρο πεθαίνει από το Tower. Χτυπάει και μια χαρά. Well played. Εντάξει, ωραία έπαιξε. Μέχρι στιγμής ούτε ένα damage δεν έχει παιχτεί στα tower. Και παίζει το golem και λέω, golem, ωραίος φίλος. Και απλά ναι, είχα ένα παρελθόν με τα golem decks, όταν δεν έπαιζα πέκα μες στο deck μου και ας πούμε δεν ήταν και η καλύτερη εμπειρία, golem Nightwish. Και οργανώνω καλά την επίθεση, έχω το Zap Spell για τον Inferno Dragon. Και όλα καλά, λέω τώρα κάτσε να βάλω και το Ice Golem, αλλά δεν έγινε. Αλλά δεν πειράζει, έχω οργανώσει καλή επίθεση αυτή τη στιγμή. Και σκέφτομαι τώρα, να βάλω το Mega Knight, να βάλω Bandit. Πάρε Mega Knight. Και όπως βλέπετε δεν έχει πολύ elixir για να βάλει το δικό του. Τι κάνει? Μπαμ, χτυπάει. Και απλά δείτε πόσο damage θα κάνει με αυτό το απλό μεν, αλλά καλό δε σκεπτικό. Ορίστε. 300 damage με 2 lightning spell έχει πεθάνει. Πεθάνει, συγγνώμη, έχει καταστραφεί το tower του. Και το μυστικό είναι να φέρετε το Mega Knight στην πλευρά από το δικό σου tower. Αυτό πιστεύω είναι το κυριότερο για να τον κάνει counter και να ξεκινήσει τη δική σου επίθεση. Baby Dragon θα πεθάνει, από αριστερά οργανώνω μια πολύ καλή επίθεση γιατί λέω από δεξιά ούτως ή άλλως δεν μπορεί να με κάνει και το οτιδήποτε. Αυτή είναι η χρησιμότητα της Bandit, να καθαρίζει αυτά που δεν μπορεί να σκοτώσει ο Mega Knight. Και τανταν. Η νίκη έχει καθοριστεί πλέον, ο νικητής του μάτς. Και όπως βλέπετε τα κομφετή πέφτουν βροχή. Θα βάλει το Μέγκα να χτυπήσει το δεξί tower μπας και το κάνω ένα πιο θεαματικό 2-0, αλλά δεν έγινε, εντάξει δεν με χάλασε. Και κλαίω το κλασικό, εντάξει. Σας είχα πει όταν ευριάζει όλος πρέπει να κλαίτε. Πρέπει να πετά τα δάκρυα. Και πάμε στο chest. Ένα legendary θέλω, πολλά θέλω. Ένα legendary παιδί μου. Θέλω να πάρω πόσο καιρό από chest. 26 μήνες, 28 κανόνια, 5 wizards, αυτή η βλακεία, 1, 37, δώστα, αλληλούια, αλληλούια, ό,τι και να είναι, απλά πήρα legendary, δεν με νοιάζει ό,τι και να είναι, εκτός όπως υπάρχει, ικανοποιητικότατο. Θα να πάρω princess από πριν ένα χρόνο. Ναι, και για level 2 θυμάμαι την είχα αγοράσει πέρσι. Τέλος πάντων, αυτά από μένα. Αυτές οι συμβουλές μου για το πώς να κερδίσετε είναι 3 τα tricks. Το ένα είναι να βάλετε P.E.K.K.A στο deck, το άλλο να βάλετε Electro Wizard και Ice Golem ή Ice Spirit, ένα από τα δύο ώστε να μπορείτε να το καθυστερήσετε για να πετύχετε το όσο πιο δυνατόν λιγότερο damage στις δικές του κάρτες. Και το κυριότερο, να φέρετε την κάρτα στη δικιά σας πλευρά για να την κάνετε counter. Ποτέ, μα ποτέ δεν πετάμε Mega Knight, P.E.K.K.A, οτιδήποτε μπροστά ώστε να χτυπιέται από το tower του αντιπάλου, γιατί θα μας το κάνει counter και είναι 7 elixir, δεν είναι και λίγο. Μετά μας κάνει μια αντεπίθεση, το ένα tower θα το ξεχάσουμε. Αυτά λοιπόν.